Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Ελπής που πλήττει τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πυκνές χιονοπτώσεις, ακόμη και σε παιδινές περιοχές της Βόρειας και της Ανατολικής Ελλάδας, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και η Βόρεια Άνεμη εντάσσει 8 με 9 μποφόρ στα ανατολικά. Επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές και οι μέγιστες τιμές τους δεν θα ξεπεράσουν τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, ο παγετός θα είναι ισχυρός και ειδικά στην κεντρική και τη βόρεια χώρα τοπικά ολικός. Σε πλήρη ετοιμότητα ανηθυμερών και επαγρύπνηση ώστε να διατηρηθεί η χώρα λειτουργική, θα βρίσκεται το σύνολο του μηχανισμού καθόλου τη διάρκεια της κακοκαιρίας που θα πλήξει τις επόμενες μέρες της χώρας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης σε ευρεία συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον κύριο Στυλιανίδη και παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου. Οδηγίες για την προστασία των πολιτών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Συνήλθε εκτάκτως στο συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας. Στη σύσκεψη συζητήθηκε ο βαθμός ετοιμότητας των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση πιθανών επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και κυρίως η ετοιμότητα των μηχανημάτων για τον αποχιονισμό και εξασφάλιση επαρκών θερμενόμενων χώρων για αστέγους και δυνατότητα εξυπηρέτησής τους. Σε αυξημένη ετοιμότητα για την προστασία των ευάλωτων πολιτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες βρίσκεται ο Δήμος Ρόδου. Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας Δήμου Ρόδου αναφέρεται εξής. Μετά την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επιδείνωση του καιρού, τις επερχόμενες ημέρες Παρασκευή 21 Πρώτου, Σάββατο 22 Πρώτου, Κυριακή 23 Πρώτου, ο Δήμος Ρόδου, όντας σε πλήρη ετοιμότητα, ενημερώνει τους συμπολίτες μας που επιθυμούν να φιλοξενηθούν και να προστατευθούν, να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας στα τηλέφωνα 22 410 43 140, 22 412 40 509, 22 412 40 510 και 22 412 40 511. Αναβλήθηκαν όλες οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής Ρόδου για τον ξενώνα των αστέγων. Αυτό δήλωσε ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τριάντος, επιρρύπτοντας ευθύνες στον τέος Δήμαρχο κ. Φώτη Χατζηδιάκο για τις καθυστερήσεις, ενώ είχαν προχωρήσει διαδικασίες και για προσλήψεις. Είχατε ξεκινήσει μια προσπάθεια καταγραφής και αποκατάστασης κατά κάποιο τρόπο των αστέγων. Εμείς ήμασταν έτοιμοι, είχαμε ήδη δημοπρατήσει, βγάλει ανακοίνωση για την εξέβρεση, τη μίσθωση του χώρου και για τις προλήψεις μέσω του με κριτήρια ΣΕΠ, περιμένουμε την τυπική έγκριση. Δυστυχώς, μεσολάβησε η παρέμβαση και έσταση την οποία έκανε ο κύριος Χατζηδιάκος όσον αφορά στον σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας. Δεν ξέρω τον λόγο, αλλά το μόνο το οποίο κατορθώθηκε σε αυτή την περίπτωση είναι η καθυστέρηση όλων αυτών των προσλήψεων και τη λειτουργία αυτού του χώρου. Τώρα ο Δήμος της Ρόδου έχει κάνει ένσταση στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της εφέσεως. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε. Είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι εμείς ανά πάσα στιγμή. Είναι όλες οι διαδικασίες έτοιμες. Απλά περιμένουμε την έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ήταν μια διαδικασία η οποία δεν ήταν τόσο ευχάριστη. Γιατί πρέπει να κοιτάμε και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σε αυτά τα θέματα και ειδικότερα στον χώρο των αστέγων, ενώ έγινε τόσο μεγάλη προσπάθεια, εξασφαλίστηκαν τα κονδύλια, φτιάχνηκαν οι τεχνικές εκθέσεις. Όλα ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε στη μίσθωση του χώρου και στην πρόσληψη του προσωπικού. Ήρθε αυτή η ένσταση, η οποία ενώ με ξενίζει το γεγονός ότι ενώ η ίδια σας είχε γίνει και για τον Εστορίδιο Ίδρυμα, εκεί δεν υποστηρίχθηκε και κατερρύφθηκε γιατί πέρασε η προθεσμία των 2 μηνών που ορίζει η αποκεντρωμένη για να την κάνει αποδεχτή ή όχι και επιμείνανε στο θέμα του δημιουργία του ξενών των αστέγων. Το σκεπτικό δεν μπορώ να το καταλάβω, αν είναι το τυπικό της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠ. Πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επικρατεί μια σύνεση, μια συνεννόηση και μια περισσότερη ευαισθησία. Γιατί το αποτέλεσμα είναι εκείνο το οποίο μετράει. Πιστεύω πάντως ότι ο χώρος θα γίνει.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για την προστασία των συνόρων που διεξήγησαν στο Βίλνιους της Λιθουανίας, την οποία συνπροέδρευσαν η Υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, με τη συμμετοχή της συντριπτικής πλειονότητας των κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της διάσκεψης ήταν να ξεκινήσει η αναγκαία συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συνδεδεμένων κρατών Σέγγεν και των Ευρωπαϊκών Οργάνων Επιτροπή Αρμόδιοι Οργανισμοί για το μείζον ζήτημα της προστασίας των εξωτερικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των μεταναστευτικών ροών και της ανάγκης αποτροπής των παράνομων εισόδων. Μετά το πέρας της διάσκεψης, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτραπούν μελλοντικές μεταναστευτικές κρίσεις όπως αυτές που αντιμετώπιζε η Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια από το 2015 και όπως βίωσαν πρόσφατα η Λιθουανία και η Πολωνία. Συνάντηση με τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού είχε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλειών που ανέλαβε κ. Ανδρουλάκης εν ώψη της επίκαιρης επερώτησης που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα και θα συζητήσει την προσεχή Δευτέρα με αντικείμενο την ακρίβεια και τις προτάσεις του κινήματος για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και το κύμα ακρίβειας που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν πολύ κρίσιμο να ενισχυθεί η υποστελεχωμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε να αυξηθούν οι έλεγχοι στην αγορά και έτσι να αντιμετωπιστεί η εσχροκέρδεια σε βασικά αγαθά και προϊόντα. Το φιλόδοξο project του Ρόδος EcoLab, που στόχο έχει μέσα από τη συνεργασία περιφέρειας και του ομίλου της ΤΟΥΗ, να γίνει η Ρόδος το Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης για το αηφόρο μοντέλο τουρισμού του αύριο, αποδικοποίησε ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος κατά την παρουσίαση που έκανε ο ίδιος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί με τον Δήμαρχο της Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη και παρουσία του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και Αντιπρόεδρου του ΣΕΤΗ κ. Γρηγόνη Τάσιου. Ο κύριος Χατζημάρκος μίλησε για τη σημασία της συνεργασίας όλο αυτό το διάστημα, κάνοντας λόγο για μια τεράστια κατάκτηση που προετοίμασε το έδαφος για το Roads Collab με συνέτερο την Leader, την παγκόσμια τουριστική αγορά που είναι η TUI. Τολμήσαμε, ρισκάραμε και ανοίξαμε και πετύχαμε. Και φέραμε το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστικής ανάκαμψης στην Ευρώπη, σχολίασε αρχικά ο Περιφερειάρχης. Είναι η απάντηση σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει. Σε έναν κόσμο ο οποίος όλοι ξέρουμε, καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε ότι αλλάζει και πολλές φορές στεκόμαστε με αμηχανία απέναντι σε αυτές τις αλλαγές τις οποίες έρχονται. Όμως η ζωή την αμηχανία την αντιλαμβάνεται ως ακινησία. Και η ακινησία δεν ήταν ποτέ το δικό μας χαρακτηριστικό, το ακριβώς αντίθετο. Πιστεύουμε πάντα και είναι μια αρχή η οποία οριζόντια διαπερνά όλες τις πολιτικές μας στην περιφέρειά μας, ότι το μέλλον ξεκινάει σήμερα. Και το μέλλον το κερδίζουν όσοι το κοιτούν κατάματα και δεν φοβούνται να αναμετρηθούν μαζί του. Περάσαμε δύο χρόνια, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια, πάρα πολύ δύσκολα. Τολμήσαμε, ρισκάραμε και ανοίξαμε και πετύχαμε. Και φέραμε το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστικής ανάκαμψης στην Ευρώπη. Φέραμε όμως και κάτι άλλο, πάρα πολύ σπουδαίο. Το βάζω πάντα δίπλα και παράλληλα με την μεγάλη επιτυχία της τουριστικής ανάκαμψης. Τη συνεννόηση και τη συνεργασία, τη συνένωση των δυνάμεων. Το γεγονός ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο κάθισαν όλοι στο ίδιο τραπέζι. Από τους εργαζόμενους μέχρι τους πολιτικούς, τους παραγωγικούς φορείς. Και ξέρετε την πρωτοβουλία πόσο σκληρά δούλεψε αυτά τα δύο χρόνια. Πώς βγαίναμε σαν τόπος με μία φωνή, με ένα πρόσωπο, με μία θέση, μία άποψη, μία πρόταση, μία απάντηση. Αυτή είναι μια τεράστια κατάκτηση. Και να ξέρετε ότι είναι το έδαφος, ότι είναι αυτό που ετοίμασε το έδαφος για αυτό το οποίο σήμερα με χαρά σας παρουσιάζουμε και εδώ το Roads Collab. Ένας πολύ μεγάλος οργανισμός, leaders στην παγκόσμια τουριστική αγορά, η TUI,
είναι ο πάρτνερ μας σε αυτό το σχέδιο. Γιατί, πρώτον, γιατί δουλεύουμε μόνο με τους καλύτερους, και δεύτερον, γιατί είμαστε αυτοί οι οποίοι πιστεύουν πως ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να βαδίζουν με μια σχέση αρμονική, πρέπει να βαδίζουν με μια σχέση συνεργασίας. Τοποθετούμενος ο Δήμαρχος Ρόδου και πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτιού Αιγαίου, κύριος Αντώνης Καμπουράκης, υπογράμμισε πως η απόφαση ήρθε στην σωστή στιγμή. Είναι βέβαιο πλέον ότι οι επισκέπτες που θα έρχονται στα νησιά μας σίγουρα δεν θα έλκονται από τη σχέση τιμής και ποιότητος, αλλά θα προσθέτουν σε αυτή την εξίσωση και οικολογικά κριτήρια και, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, μέσα στη σημερινή αειφορία περιλαμβάνεται και ο άνθρωπος. Παλιότερα ο άνθρωπος καλείται να εκμεταλλευτεί πόρους, σχεδόν τα πάντα. Σήμερα και ο άνθρωπος αποτελεί πόρο, άρα και η ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει και αυτή να τη διαχειριστούμε. Τελειώνω και λέω, τουλάχιστον για τον κύριο Περιφερειάρχη και για μένα, για τον Πρόεδρο, οι φιλικές σχέσεις και η συνύπαρξη σε κοινές γωνίες αγώνα δεν μου επιτρέπουν να πω. Αλλά μπήκαμε ακριβώς και ασχοληθήκαμε με την τοπική αυτοδιοίκηση ακριβώς για αυτό που είπε ο Γιώργος ο Χατζημάρκος, τον υπέροχο πλανήτη. Στην αυτοδιοίκηση οφείλεις να μπεις με γεμάτες τσέπες και να φύγεις μάδιες. Δεύτερον, οφείλεις να παραδώσεις αυτό που παραλαμβάνεις ένα σκαλί, μισό μέτρο καλύτερα από ό,τι το παρέλαβες. Και εμείς οφείλουμε να παραδώσουμε τον πλανήτη στα παιδιά μας καλύτερα από ό,τι τον παραλάβαμε. Νιώθω ότι στον μέσο ακροατή αυτά ακούγονται ασαφή, αλλά θα σας πω ότι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, γιατί η κατασπατάληση των πόρων, η αναισθησία στη διαχείριση των σκουπιδιών, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και ο ένας τα καταγγέλει στον άλλο, επειδή εμείς δεν είμαστε αναμεταδότες του προβλήματος, ούτε σχολιαστές, αλλά στη θέση εξουσίας που ο λαός μας έχει τοποθετήσει, οφείλουμε να τα διαχειριστούμε και οφείλουμε να αποδώσουμε στο τέλος της θητείας απτά αποτελέσματα και απτές αποδείξεις το τι συνέβη. Από την πλευρά του, ο κύριος Στάσιος μίλησε για μία πρόκληση για την ελληνική ξενοδοχεία να έχει μπροστά έναν προορισμό, ο οποίος βλέπει το μέλλον με ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Το ζητούμενο και για τους ίδιους είναι η επόμενη μέρα, που σημαίνει υπεραξία των υπηρεσιών και αντίστοιχα εξυγχρονισμός των δικών τους επιχειρήσεων. Για μια πρόκληση για την ελληνική ξενοδοχεία να έχει μπροστά έναν προορισμό, ο οποίος βλέπει το μέλλον με ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Νότιο Αιγαίο, Ρόδος, κατ' επέκταση. Ένας προορισμός ο οποίος έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που σήμερα τον κάνει να είναι και πρώτη, άλλωστε και πρόσφατα στοιχεία από μεγάλα site το έχουν δείξει, στο παγκόσμιο στερέωμα. Το ζητούμενο όμως και για μας είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα σημαίνει υπεραξία των υπηρεσιών και αντίστοιχα και σε εμάς εξυγχρονισμός των δικών μας υπηρεσιών, των δικών μας επιχειρήσεων. Αυτή η επόμενη πενταετία λοιπόν σε ένα εξαιρετικό project που και εγώ για πρώτη φορά είδα στην συνομιλία που είχαμε με τους επικεφαλείς του ομίλου TUI. Γιατί ξέρετε, όταν η TUI ακούγεται ότι κάνει μια δουλειά σε ένα μέρος, και είναι, καταρχήν είναι η πρώτη φορά που το κάνει για την TUI στον κόσμο. Ήδη από χθες και εμείς είχαμε τηλεφωνήματα για να δουν συνεργάτες από το εξωτερικό τι είναι αυτό που γίνεται στη Ρόδο. Και άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι έχει ήδη μία πολλαπλασιαστική δυναμική από χθες κιόλας, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και εν ώψη του καλοκαιριού, βλέποντας και μπροστά μας μια σεζόν την οποία θέλουμε να την παλέψουμε όπως και δίποτε να δουλέψει. Από εκεί πέρα όμως βλέπουμε μπροστά, και θα χρησιμοποιήσω δύο-τρεις έτσι κουβέντες του Τόμας του Έμπερ που ήμασταν χθες στο τραπέζι, ο οποίος χαρακτηριστικά λέει, του λέω πώς βλέπεις το project, γιατί έτσι και στη Ρόδο, πώς επιλέξατε την Ελλάδα εκτός από τα καλά λόγια κλπ. Μου λέει, κοίταξε λέει να δεις, εμείς βλέπουμε ότι σε 10 με 15 χρόνια από σήμερα, κάποιος ο οποίος είναι σήμερα 10 χρονών για παράδειγμα στη Γερμανία, και όχι μόνο γιατί του είναι πολυεθνική, έχει όλες τις εθνικότητες όσον αφορά το τουριστικό προϊόν, όταν θα θελήσει σίγουρα να κάνει διακοπές κάπου, όπου μπορεί να μην θέλει ποτέ να πάρει αυτοκίνητο, ποτέ, ακόμη και να περιηγηθεί ένα προορισμό, να θελήσει να είναι μόνον
αειφορικό σε όλα τα επίπεδα, από τη διαμονή του μέχρι την καθημερινότητά του στο αστικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να υπάρχει. Και αυτό νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει σε αυτό το νησί, μιας και έχει όλα τα χαρακτηριστικά, πραγματικά. Συνάντηση εργασίας είχε την Παρασκευή στο γραφείο του Δήμαρχου Ζωρόδου, κ. Αντώνης Καμπουράκης, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, κ. Γρηγόρη Τάσιο, και πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, κ. Μανώλη Μαρκόπουλο. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την επικείμενη τουριστική σεζόν και επικεντρώθηκε σε θέματα που άπτονται των βραχυχρόνιων τουριστικών μισθώσεων, σε συνέχεια της σχετικής επιστολής της διοίκησης της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου προς τον κ. Καμπουράκη, με την οποία ζητείται η συμβουλή του Δήμου Ρόδου και την αντιμετώπιση του αθέμητου ανταγωνισμού και την θέσπιση κανόνων λειτουργίας στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων και προορισμών. Παράλληλα, αντικείμενο συζήτηση αποτέλεσε η επαγγελματική κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό και ευρύτερα τουριστικό τομέα, όπως επισημάνθηκε η πρόωθηση της σταδιοδρομίας στον τομέα του τουρισμού μέσω της κατάρτισης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, αποτελεί από τους βασικούς στόχους του COLA Project, της πρωτοποριακής πρωτοβουλίας του ομίλου της ΤΟΥΗ και της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, που υλοποιείται με την ενεργή υποστήριξη του Δήμου Ρόδου και του Υπουργείου Τουρισμού και αποσκοπεί στην ανάδειξη του νησιού ως τον πρώτο παγκοσμίως βιώσιμο τουριστικό προορισμό. Την έντονη αντίδραση του Υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη προκάλεσαν οι παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ επί της τροπολογίας που αφορά την παροχή πενθύμηρης άδειας στους γονείς, των οποίων τα παιδιά έχουν ασθενήσει από COVID. Υποστηρίζοντας την τροπολογία, ο Υπουργός τόνισε ότι θεσπίζονται δύο νέες άδειες επιπλέον όσων ισχύουν ήδη, με γρήγορες διαδικασίες, με δεδομένο ότι δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και η εμπλοκή του ΕΦΚΑ, αλλά μόνο η επίδειξη του θετικού τεστ. Για την αποζημίωση των αδειών αυτών, είπε πως αυτή αντανακλά την πάγια νομοθεσία που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες. Έχουμε εδώ δύο νέες ρυθμίσεις για άδειες, επιπλέον όσων ισχύουν ήδη, με ρυθμίσεις προφανώς καταρχάς θετικές για τους εργαζομένους, διότι όποια άποψη και να έχετε είναι νέες άδειες, επιπλέον των ισχυουσών. Και μάλιστα με γρήγορες διαδικασίες, διότι δεν απαιτείται η εμπλοκή του ΕΦΚΑ, δεν απαιτείται η ιατρική γνωμάτευση, δεν απαιτούνται τα γνωστά, απαιτείται απλά και μόνο η επίδειξη του διαγνωστικού ελέγχου. Σε αυτά όλα νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ανεξάρτητα πολιτικής τοποθετήσεως. Είναι ένα θετικό βήμα. Προχωρώ παρακάτω. Προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις αυτές δυνητικά, και όπως θα διευκρινιστεί με τον Ι και με το Σίγμα και στην κοινή υπουργική απόφαση που θα ακολουθήσει, εφόσον το προκρίνει ο ίδιος ο εργαζόμενος, μπορεί να δουλέψει για αυτό το διάστημα, είτε αν είναι ασυμπτωματικός για παράδειγμα, είτε για οποιοδήποτε λόγο ο ίδιος αποφασίσει να το κάνει, ο ίδιος μπορεί να υπάρξει τηλεργασία του εργαζομένου και να εισπράξει κανονικά την αμοιβή του. Υποθέτω επίσης ότι και σε αυτό το δεύτερο συμφωνούμε. Έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα δύο συμφωνίες. Προχωρώ σε μια τρίτη παράμετρο. Έχουμε, θεσπίζουμε τώρα την γρήγορη αυτή επιπλέον άδεια λόγω κορονοϊού για τους εργαζομένους, για τους ίδιους. Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, προφανώς, που τώρα μιλούν για πενθήμερο, αλλά όπως λέει η ίδια η ρύθμιση, διαβάστε την παρακαλώ, γιατί υπόθηκαν προηγουμένως τα αντίθετα, η άδεια αυτή μπορεί να παρατείνεται κατά τις γενικές διατάξεις, διότι υπόθηκε τι θα γίνει την 6η μέρα, την 7η, την 8η κτλ. Λέει η ίδια η ρύθμιση τι θα γίνεται και είναι πάλι προς όφελος του εργαζομένου. Λοιπόν, τι προβλέπουμε για το πενθήμερο? Προβλέπουμε αυτό το οποίο ισχύει εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει αποζημίωση του εργαζομένου κατά τις γενικές διατάξεις. Δηλαδή, όπως ισχύει, σας ξαναλέω, εδώ και δεκαετίες, και η διάταξη αυτή έχει εφαρμοστεί από όλες τις κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ, τις τρεις πρώτες μέρες τις καταβάλει ο εργοδότης κατά 50% και τις άλλες δύο μέρες έχουμε πλήρη κάλυψη με συμμετοχή του εργοδότη αφενός
και του δημοσίου μέσω του ΕΦΚΑ αφετέρου. Λοιπόν, αυτό το οποίο ίσχυε τόσες δεκαετίες και επαναλαμβάνω εφαρμόστηκε από όλες τις κυβερνήσεις, αυτό προτείνουμε για τους εργαζομένους όταν νοσούν οι ίδιοι. Ερώτημα. Διαφωνείτε? Και αν διαφωνείτε, γιατί δεν προτείνατε μια τροπολογία να αλλάξει αυτό το πάγιο καθεστώς που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά κατακερευνώνεται τον Πρωθυπουργό και μένα, επειδή επιβεβαιώνουμε την πάγια ρύθμιση και απλώς προχωρούμε με γρήγορες διαδικασίες? Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, αλλά το σημειώνω και νομίζω ότι όλοι όσοι μας παρακολουθούν καταλαβαίνουν. Προχωρώ περαιτέρω. Καθιερώνουμε νέα επιπλέον άδεια, δεν ίσχυε αυτή μέχρι τώρα, για εργαζόμενους γονείς, η οποία θα ισχύει ένα πενθήμερο και η οποία και αυτή μπορεί να παρατείνεται με βάση τις γενικές διατάξεις, διότι υπάρχουν οι γονικές άδειες που τις διευρύναμε με αυτόν τον νόμο που κατηγορείται και το λέτε ο νόμος Χατζηδάκη, ο Πίξος, ο Δίξος κτλ. Διευρύνθηκαν οι γονικές άδειες, υπάρχουν άδειες φροντιστή κτλ. Άρα και εδώ το πενθήμερο μπορεί να διευρυνθεί. Παραδόθηκε ο τεχνολογικός και οικιακός εξοπλισμός στο ιατρείο της Ψερίμου. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου και ο νέος στρατιωτικός γιατρός. Σήμερα εδώ, σεμνά, ταπεινά, χωρίς τυμπανοχρουσίες, χωρίς υπερπαραγωγές, ήρθαμε και φέραμε ό,τι χρειαζόταν προκειμένου να υπάρχει ένα σύγχρονο γιατρείο, μια κατοικία που να έχει τα πάντα. Σήμερα με χρήματα του καλλιμνιακού λαού, με τη βοήθεια των ενόπλων δυνάμεων, του Ιατρικού Συλλόγου που βρίσκεται εδώ, πρόεδρια του Πρόεδρου, φέραμε ψυγείο, πλυντήριο, ηλεκτρική, κουζίνα, τηλεόραση, μικροκυμάτων, τα πάντα, ό,τι απαιτεί ένα νοικοκυριό προκειμένου να είναι η διαβίωση του γιατρού μας η καλύτερη δυνατή. Και έπεται και συνέχεια για τον γιατρό. Μέρα με τη μέρα θα ανακοινώνουμε τις ενέργειες έτσι ώστε ο γιατρός ήρθε για να μείνει εδώ. Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται. Ήδη έχει υπάρξει επαφή με το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα φύγει και γραπτό αίτημα για να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση των δύο υπουργών προκειμένου να απολαμβάνει όλων των προνομίων που πρέπει να έχει ένας κληρωτός. Το λέω αυτό για να περάσουμε ένα μήνυμα και στην κυβέρνηση αλλά και στην τοπική κοινωνία ότι όλα γίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα, ό,τι ήρθε σήμερα εδώ, το επαναλαμβάνω, είναι με χρήματα του καλλιμνιακού λαού. Αποφύγαμε την μεγάλη δημοσιότητα, διότι εδώ αυτά τα πράγματα για μας είναι ξένα. Μας ενδιαφέρει η ουσία. Θέλω να ευχαριστήσω από την άλλη μεριά τον κύριο Χαλίκο που πλήρωσε την επίπλωση, που έχει σχέση με ξύλινες κατασκευές, να πω. Καρέκλες, γραφεία, ντουλάπες, κρεβάτια. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Και βέβαια την περιφέρεια τον κύριο Χατζημάρκο που δια του Ιατρικού Συλλόγου που εκφράζεται με τον κύριο Αποστολάτο έχει βάλει και αυτός τον όβολο. Τον ιατρικό εξοπλισμό και τον τεχνολογικό. Είναι τον Σύλλογο Καλλιμνίων Αττικής, mm-hmm. που και αυτός έχει βοηθήσει. Ωραία. Τον διπεάρχη, τον κύριο Ροηλό, ο οποίος έκανε ό,τι έπρεπε για να έρθει εδώ πριν έρθει ο κύριος Σαμαράς, αγροτικός γιατρός. Εμείς παραχωρήσαμε ως Δήμος το κτίριο αυτό, έγινε περιφερειακό ιατρείο που υπάγεται, ανήκει στην ΔΥΠΕ. Ναι, ναι. Εντάξει,
Δεν δέχτηκε ο περιφερειακός, ο αγροτικός γιατρός, αλλά μου φαίνεται ότι βρήκαμε την καλύτερη λύση, γιατί εγώ έχω και πληροφορίες ότι ο κύριος Σαμαράς είναι πολύ καλός γιατρός. Άρα λοιπόν, μετά από μια, θα έλεγα, κακή στιγμή που δεν δέχτηκε ο ιδιώτης αγροτικός γιατρός, ήρθε εδώ ένας πολύ καλός γιατρός, κληρωτός, και θα υπάρχουν παραδοχές. Κάθε εμπόδιο για καλό. Έτσι, ακριβώς. Ευχαριστώ όλους όσους συνέλαβαν στο να αισθάνονται σιγουριά οι κάτοικοι της Ψαρίμου, και να πω για πολλωστή φορά προσωπικά, είναι ηθικό χρέος για μένα, ένα ευχαριστώ στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στον ίδιο τον Μητσοτάκη, γιατί όταν ενημερώθηκα το προπερασμένο Σάββατο από μένα προσωπικά ότι δεν υπέγραψε η αγροτική γιατρός που θα έρχονταν εδώ, μέσα σε ένα μισάωρο, το γνωρίζει αυτό ο συνταγματάρχης, γιατί υπήρχε μια ενημέρωση και με τον υποστράτηγο τον κύριο Κλούβα που επισκέφθηκε το νησί, μετά από την παρέμβαση που έκανα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, πραγματικά ακινήθηκε ο μηχανισμός όλος ταχύτατα και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σε καλωσορίζω λοιπόν εδώ, που σου λέω ότι είναι μια περιοχή που μπορείς να υπηρετήσεις και να ασκήσεις καθήκοντα γενικού γιατρού σε όλα τα επίπεδα. Από τον δερματολόγο θα κάνεις εδώ μέχρι τον οφθαλμίατρο. Από τον χειρούργο μέχρι τον παθολόγο. Θα τα κάνεις όλα. Δίπλα σου, μαζί σου, θα είμαι και εγώ σαν συνάδελφος, ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος είναι συμπαραστάτης μας, και πάνω απ' όλα ο δήμαρχος και ο φυσικός πλέον προϊστάμενος που είναι ο ίδιος ο στρατός. Καλώς όρισες λοιπόν. Και να είσαι σίγουρος ότι θα πας καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ανοίγει μια νέα λοιπόν ενότητα τώρα. Σας ακούμε. Να σας πω ότι το καλωσόρισμα εδώ ήταν πραγματικά πάρα πολύ θερμό. Ήταν πολύ πιο θερμό από ό,τι θα μπορούσα να είχα φανταστεί. Και ευχαριστώ φυσικά όλους τους κατοίκους οι οποίοι με δέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο και με έκαναν να αισθανθώ ότι είμαι σαν στο σπίτι. Πολύ ωραία. Πιστεύω ότι τώρα θα μπείτε σε μια σειρά, σε μια τάξη. Θα έχετε ήδη εξετάσει κάποιους, έτσι, αυτές τις μέρες. Έχει ήδη χρειαστεί να κάνω κάποιες κατοίκων επισκέψεις. Ωραία. Αλλά για ελάσσονα ζητήματα. Πολύ ωραία. Έτσι. Και πιστεύω ότι όταν δείτε και το νησί καλοκαίρι, που όλοι ξέρουμε πώς είναι, τότε θα το λατρέψετε κυριολεκτικά. Έτσι ακούω από όλους ότι το νησί το καλοκαίρι αλλάζει πρόσωπο. Ακριβώς. Και ελπίζω να είμαι εδώ και το καλοκαίρι, έτσι ώστε να το δω και εγώ με τα μάτια μου. Διευκρινήσεις για το πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεμβολίες, στους άνω των 60 ευρώ, το οποίο επιβάλλεται, έδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας και του εμβολιασμού στη χώρα μας. Κατ' εφαρμογή του νόμου, η ΑΔΕ θα εκδίδει και βεβαιώνει σε μηνιαία βάση τα διοικητικά πρόστιμα σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας τους και που παρά τη σχετική υποχρέωσή τους δεν θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι και τη 16η ημέρα κάθε μήνα. Η βεβαίωση των προστήμων γίνεται από την ΑΔΕ μετά την παραλαβή του σχετικού καταλόγου υποχρέων εμβολιασμού από τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και την ΙΔΙΚΑ, και την περαιτέρω εξαίρεση από τον κατάλογο αυτό των προσώπων που στο μητρό της ΑΔΕ εμφανίζονται ως φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπείς ή τελούν σε δικαστική συμπαράσταση. Η ενημέρωση των πολιτών θα γίνεται με τις συνήθεις διαδικασίες της ΑΔΕ, με ενημέρωση μέσω της ψηφιακής πύλης MyAdE στο gov.gr, δηλαδή της ανάρτησης της πράξης επιβολής του προστίμου και της εμφάνισης της οφειλής στις πληροφορίες οφειλών. Για την πρώτη φορά θα γίνει έως το τέλος Ιανουαρίου, ενώ παράλληλα οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται ότι τους έχει επιβληθεί πρόστιμο μέσω της πλατφόρμας εμβόλιο.gov.gr. Για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, οι πολίτες θα έχουν δικαίωμα με χρήση των κωδικών TaxisNet και μέσω της πλατφόρμας εμβόλιο.gov.gr να υποβάλουν αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο αίτημα ένστασης, το οποίο θα εξετάζεται από την αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία.
Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά για θέματα που αφορούν σε επικαιροποίηση φορολογικής κατοικίας ή εκπροσώπησης από δικαστικό συμπαραστάτη, οι αλλαγές θα μπορούν να δηλώνονται στην ΑΔΕ με αποστολή αιτήματος στην πλατφόρμα «Τα αιτήματά μου» μέσα από την ψηφιακή πύλη myAD στο gov.gr. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν είναι υπόχρεη επιβολής προστίμου, θα γίνεται αυτόματα αντιλογισμός του προστίμου στον επόμενο κύκλο, δηλαδή στον επόμενο μήνα. Η ΑΔΕ παραμένει σταθερά στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία και πολιτική προστασίας της δημόσιας υγείας. Για την πορεία των εμβολιασμών αλλά και τη συνδρομή της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου ενημέρωσε τους δημοσιογράφους η κυρία Χαρούλα Γιασιράνη, αντιπεριφερειάρχης Υγείας Πρόνοιας, Κοινωνικής Μέρημνας και Κοινωνικών Παντοπολίων των Δακανήσου, απαντώντας σχετική ερώτηση για την διενέργεια των rapid test στον χώρο του παλιού νοσοκομείου επί της οδού Παπαλουκά. Η κυρία Γιασιράνη, αντιπεριφερειάρχης Υγείας, τόνισε ότι ο ΕΔΗ συνεχίζει την παρουσία του στο νησί της Ρόδου, όπως έκανε εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Ο ΕΟΔΗ λοιπόν συνεχίζει την παρουσία του στη Ρόδο, στο νησί της Ρόδου, όπως το έκανε εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Έχουμε τη μόνιμη θέση στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου επί της οδού Παπαλουκά, που γίνονται καθημερινά τα τεστ για όσους επιθυμούν να εξεταστούν δωρεάν, και ένα δεύτερο συνεργείο πηγαίνει περιμετρικά του νησιού σε κοινότητες είτε σε άλλα σημεία περιμετρικά της πόλης, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία οι συμπολίτες μας να έχουν αυτή την δωρεάν παροχή από το κράτος και να εξετάζονται δωρεάν, αξιόπιστα και όποτε επιθυμούν. Πόσα περίπου γίνονται την ημέρα και δεν ξέρω αν υπάρχει ερμηνεία γιατί είναι τόσο πολλά τα κρούσματα στην Ρόδο ειδικά. Ακούστε, μην ξεγελιόμαστε ότι η Ωμικρόν μπορεί να είναι μία παραλλαγή του ιού η οποία έχει... τα συμπτώματά της είναι ελαφρά. Οι εμβολιασμένοι συνήθως, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, την περνούν και ασυμπτωματικά, αλλά είναι ιδιαίτερα μεταδοτικοί. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν τηρούνται τα μέτρα αποστασιοποίησης και τα μέτρα τα οποία οφείλουμε να τηρούμε όλοι. Δηλαδή, μάσκα παντού, είναι επιβεβλημένη. Το πρωτόκολλο ακόμα δεν έχει αλλάξει και παρατείνονται τα μέτρα για μια εβδομάδα ακόμα. Επομένως λοιπόν η μάσκα είναι σωτήρια. Παρακαλώ θερμά όλους να τηρούν με ευλάβεια τα μέτρα αποστασιοποίησης για να περιορίσουμε. Περιορίστηκε όμως την περασμένη εβδομάδα και θα απομειώνεται ο αριθμός των κρουσμάτων καθημερινά. Να παρακαλέσω λοιπόν θερμά όλους να τηρούμε τα μέτρα αποστασιοποίησης, αντισηπτικά στα χέρια, η μάσκα μας και απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρα ο ένας από τον άλλον. Αυτό είναι και ο μοναδικός τρόπος για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους να παραμείνουν χωρίς να πάρουν τον ιό. Δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες σε τυφλούς ή άτομα με αναπηρία όρασης παρέχουν τα ελληνικά ταχυδρομεία. Συγκεκριμένα τα ΕΛΤΑ διακινούν δωρεάν ταχυδρομικά αντικείμενα βάρους έως 7 κιλών που αποστέλλονται από προς τυφλούς ή άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης, δηλαδή ποσοστό αναπηρίας 80% ή από προς ιδρύματα συλλόγους για τυφλούς. Η παροχή αφορά σε αλληλογραφία λογοτεχνία, σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικά έγγραφα, εξοπλισμό ή υλικό που εξυπηρετεί τα άτομα αυτά στην αντιμετώπιση της αναπηρίας τους, συμπεριλαμβανομένων ειδικά προσαρμοσμένων CDS, εξοπλισμό γραφής, μπρέλ, ρολόγια μπρέλ, λευκά ραβδιά και εξοπλισμό εγγραφής. Για την αποστολή τους τα αντικείμενα θα πρέπει να κατατίθενται ανοιχτά, ώστε να επιτρέπεται η επιβεβαίωση του περιεχομένου τους από τον υπάλληλο της θηρίδας να αναγράφουν στη θέση του γραμματοσύμου την ένδειξη αντικείμενα για τυφλούς να φέρουν την ειδική σήμανση. Σημειώνεται επίσης ότι τα αντικείμενα αυτά δεν επιβάλλονται τέλη αποθήκευσης, ενώ οι επιστολές για τυφλούς εξαιρούνται της προσκόμισης στο τελωνείο και της υποβολής διασάφισης. Παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό η πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντας και Ενέργειας «Απάτη τα βουνά»,
που θεσμοθετήθηκε με υπουργική απόφαση. Θέτουμε σε ένα καθεστώς πολύ αυξημένης περιβαλλοντικής θωράκισης 6 παρθένα βουνά. Τα Λευκά Όρη, τον Ταΐγετο, το Σάο στη Σαμοθράκη, την Τύμφθη και τον Σμόλικα στην Πίνδο και το Όρος Χατζή στη Θεσσαλία. Και εκεί θα απαγορεύεται ουσιαστικά κάθε παρέμβαση, η οποία θα λιώνει τον χαρακτήρα των βουνών αυτών. Θα βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη Χλωρίδα και την Πανίδα να αναπτυχθούν, αλλά πιστεύω ότι θα προσανατολίσουμε και τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε νέους τρόπους γνωριμίας με το βουνό, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Απάτη τα βουνά». Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που σας υποδεχόμαστε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για να ανακοινώσουμε και επίσημα, πιστεύω, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Τουλάχιστον για μας που αγαπάμε ιδιαίτερα τα βουνά, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό αυτό το πρόγραμμα, τον Απάτη των Βουνών, το οποίο και εγκαινιάζουμε σήμερα. Θα θυμάστε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είχα προαναγγείλει όταν είχα μιλήσει στην διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στην Γλασκόβη πριν από κάποιους μήνες και είμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Και για να το πούμε με απλά λόγια, να το καταλάβουν όλοι, θέτουμε ουσιαστικά σε ένα καθεστώς πολύ αυξημένης περιβαλλοντικής θωράκισης 6 παρθένα βουνά, τα Λευκά Όρη, τον Ταΐγετο, το Σάος στην Σαμοθράκη, την Τύμφη και το Σμόλικα στην Πίνδο και το Όρος Χατζή στη Θεσσαλία. Και εκεί θα απαγορεύεται ουσιαστικά κάθε παρέμβαση η οποία θα λιώνει τον χαρακτήρα των βουνών αυτών. Θα βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη Χλωρίδα και την Πανίδα να αναπτυχθούν, αλλά πιστεύω ότι θα προσανατολίσουμε και τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε νέους τρόπους γνωριμίας με το βουνό. Στις περιοχές αυτές δεν θα μπορεί πλέον να κατατμηθεί γη, δεν θα μπορούν να ανοιχθούν νέοι δρόμοι, δεν θα μπορούν να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Θα μπορούν να συντηρηθούν ιστορικά μονοπάτια, θα αναβαθμιστεί η σήμανσή τους, θα προσφέρονται ακόμα περισσότερο για εκδρομή, πεζοπορία, αθλητισμό και δράσεις οικοτουρισμού. Θα έλεγα ότι πρόκειται για την άλλη όψη του αναπτυξιακού μας προγράμματος, που σε πείσμα των κινδυνολόγων δεν βλέπει το περιβάλλον σαν κάποιο απόμακρο σκηνικό, σαν μια ζωγραφική νεκρή φύση, αλλά ως βασικό συστατικό των εκφράσεων της καθημερινής μας ζωής. Και θέλω επίσης να επισημάνω ότι αυτή η πρωτοβουλία σε καμία περίπτωση δεν θέτει σε αμφισβήτηση τον παράλληλο πυλώνα της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε επαρκή χώρο στην Ελλάδα για να τοποθετήσουμε τις ανεμογεννήτριες που χρειαζόμαστε, προκειμένου να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει στα πλαίσια και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, αλλά και της συνολικής μας δέσμευσης να μετακινηθούμε προς ένα μοντέλο παραγωγής ενέργειας το οποίο θα προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απλά αυτές οι ανεμογεννήτριες δεν θα τοποθετηθούν στα απάτητα βουνά και πιστεύω ότι αυτή είναι μια πρωτοβουλία η οποία ισορροπεί μεταξύ των διαφόρων εκφάνσεων της πράσινης ανάπτυξης αλλά και της ανάγκης να προστατεύσουμε αυτά τα βουνά τα οποία τόσο ξεχωριστά είναι και τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και αποκτούν και την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα που τους αξίζει. Έβλεπα πριν από λίγο ένα ρεπορτάζ του Reuters με κάποιες φωτογραφίες του φωτογράφου του Μπεχράκη που δυστυχώς μας άφησε πολύ, πολύ προώρα και είναι και αυτός ένας τρόπος να γνωρίσουν όλοι τον πλούτο των ελληνικών βουνών και να διαπιστώσουν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, είναι και βουνά. Και μάλιστα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ίσως το είδατε, ένα άρθρο στους New York Times που αναδεικνύουν την Κρήτη ως τον καλύτερο ίσως προορισμό στον κόσμο για ανοιξιάτικο ορειβατικό σκι.
Ξεκινώντας την παρουσίαση, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σαμυράς ανέφερε: «Μας είχατε δώσει εντολή στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, και σε μένα να φροντίσουμε την βιοποικιλότητα, διότι όπως μας είχατε πει, η προστασία της βιοποικιλότητας είναι η απάντηση, η καλύτερη απάντηση απέναντι στην κλιματική κρίση, όσο κρατάμε τα ενδιατημένα, οργανωμένα, συγκροτημένα και άφθαρτα τόσο περισσότερο, βοηθάμε τους τόπους να αναπτυχθούν, τη χλωρίδα και την πανίδα». Έτσι λοιπόν ξεκινούμε με τα απάτητα βουνά. 6 βουνά σε όλη τη χώρα, από τον βορρά μέχρι τον νότο. Κύριε Πρόεδρε, μας είχατε δώσει εντολή στην ηγεσία δηλαδή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Κώστα τον Σκρέκα και σε μένα, να φροντίσουμε τη βιοποικιλότητα. Διότι, όπως μας είχατε πει, η προστασία της βιοποικιλότητας είναι η απάντηση, η καλύτερη απάντηση απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσο κρατάμε τα ενδιαιτήματα οργανωμένα, συγκροτημένα και άφθαρτα, τόσο περισσότερο βοηθάμε τους τόπους να αναπτυχθούν, τη χλωρίδα και την πανίδα. Έτσι λοιπόν, ξεκινούμε με τα απάτητα βουνά, 6 βουνά σε όλη τη χώρα, από το βορρά μέχρι το νότο. Πάμε λοιπόν ένα-ένα να δούμε τα βουνά αυτά και με ποια κριτήρια τα επιλέξαμε. Ο Σάος, το ψηλότερο βουνό του Αιγαίου, 1611 η κορυφή του. Εδώ έχουμε δύο πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, ότι υπάρχει ένα ενδυμικό λουλουδάκι Μαργαρίτα, το οποίο, ξέρετε, δεν απαντάτε πουθενά στον κόσμο, έχει τεράστια αξία. Οπότε αμέσως, εάν μπορέσουμε και προμοτάρουμε σωστά αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των βουνών, θα φέρουμε επιστήμονες, μελετητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έχει τα πολλά νερά, όλοι ξέρουμε τις βάθρες, έχουμε πάει, έχουμε κολυμπήσει. Και βεβαίως στις ακτές φωλιάζει η Φώκια Μονάχους Μονάχους. Και όπως βλέπουμε στο χάρτη, η προστασία ξεκινάει από τη θάλασσα, το επίπεδο της θάλασσας. Αυτά για το ΣΑΟ. Πάμε τώρα στο Σμόλικα, το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, 2637, λίγο αδικημένο θα έλεγα, δεν το πολύ ξέρει ο κόσμος. Είναι ένα πανέμορφο βουνό που είναι το πιο σημαντικό ίσως βουνό της Ελλάδας για την ορνηθοπανίδα, ιδιαίτερα τα άγρια πτηνά, τα όρνια. Και έπρεπε να το προστατεύσουμε. Αμέσως μετά πάμε στην Τύμφη. Την Τύμφη την ξέρετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε. Εδώ έχουμε βεβαίως και τον κύριο Ροκά, ο οποίος θα έχει δει σίγουρα την καφέ αρκούδα να περνάει από το καταφύγιο. Την έχετε δει, κύριε Ροκά, αρκετές φορές. Και βεβαίως και λύκους και το αγριόγιδο. Έχουμε σημαντικότατο πληθυσμό αγριόγιδου στην Ελλάδα και πρέπει να το προστατεύσουμε και αυτό κάνουμε. Ο Ταΐγετος, η πενταδάχτυλος με το πυραμιδικό σχήμα, είναι ένα από τα βουνά που δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς από τους επιστήμονες, τους ζωολόγους και τους βοτανολόγους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα, ασφαλίζοντας το βουνό, σε ένα διαφορετικό είδος τουρισμού, ας το πούμε, τον επιστημονικό τουρισμό, εκεί όπου υπάρχουν τουλάχιστον 160 φυτά που απαντώνται μόνο εκεί και πουθενά αλλού στον κόσμο. Το επόμενο βουνό μας είναι τα Λευκά Όρη. Εδώ διστάζω να μιλήσω εγώ, κύριε Πρόεδρε. Το μόνο που μπορώ να πω ενώπιόν σας είναι ότι είναι ο παράδεισος του παλαιοντολόγου. Εκεί παρατηρούνται απολιθωμένα σφουγγάρια και κυανοβακτήρια ηλικίας 150 εκατομμυρίων ετών. Αντιλαμβανόμαστε και εδώ τι δυνατότητες επιστημονικής έρευνας και επισκέψεων του επιστημονικού κόσμου έχουμε στα Λευκά Όρη. Δεν λέω περισσότερα, διότι είναι σίγουρο θα με διορθώσει. Και birdwatching, βέβαια. Και birdwatching. Το οποίο είναι τεράστιο. Όταν είδα πόσοι Βρετανοί ασχολούνται με το, με το birdwatching, ανάβος. Κύριε Πρόεδρε, το bird watching, ξέρετε, δίνει περισσότερο κατακεφαλήν, μάλλον και η κατακεφαλήν δαπάνη ενός τουρίστα για ορνηθοπαρατήρηση είναι πολύ υψηλότερη από αυτές που νομίζαμε, δηλαδή την αναψυχή. Mm. Διότι κάθονται πολλές μέρες, διότι δεν ξέρουν αν θα δουν το πτηνό, κλείνουν πολλές μέρες, έχουν την άνεση και του χρόνου και του χρήματος και η Ελλάδα είναι ένας παράδεισος για αυτή του είδους τον τουρισμό. Το Ρος Χατζή. Το Ρος Χατζή είναι ένα βουνό που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι ψηλό, είναι πάνω από τα 2 χιλιόμετρα η κορυφή του. Και παρουσιάζει το συγκλονιστικό φαινόμενο του ενδυμισμού σε απίστευτο βαθμό. Δηλαδή, επειδή έχει πάρα πολλές χαράδρες και γκρεμούς και δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης ειδών ή των σπόρων των φυτών, στη μία χαράδρα βρίσκεις ένα είδος λουλουδιού και στην ακριβώς δίπλα παραλλαγμένο ένα άλλο. Έχει επίσης πολύ μεγάλα δάση με πάρα πολύ ψηλά δέντρα. Αυτή είναι η στόχη που πετυχαίνει η Ελλάδα πρωτοπορώντας στην Ευρώπη με τα απάτητα βουνά. Είναι πάρα πολύ στόχη και εθνική αλλά και της ευρωπαϊκής στρατηγικής και βεβαίως της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το τοπίο. Δηλαδή, η Ελλάδα πρωτοπορεί στην Ευρώπη και καλύπτει ένα σωρό από στόχους που μέχρι τώρα ήταν, θα έλεγα, λίγο μακρινή επιδίωξη.
Και εδώ μια μικρή αναφορά στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ για πρώτη φορά άρχισαν να συζητάνε τα απάτητα βουνά τα δικά τους, περιοχές αναδρόμων, το 1997. Χρειάστηκαν 16 ολόκληρα χρόνια για να τα θεσμοθετήσουν. Κάποιες πολιτείες δεν τα ήθελαν, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση το ήθελε και μετά από πολλές διαβουλεύσεις και μπρος-πίσω τα κατάφεραν μόλις το 2013. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε, στην Μασσαλία που βρισκόσασταν στο συνέδριο του IUCN, παρουσία του Μακρόν, του Πρόεδρου Μακρόν, το IUCN έχει θέσει πάρα πολύ ψηλά και πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν, αλλά και επιμέρους κυβερνήσεις να προχωρήσουν στα δικά τους απάτητα βουνά. Δεν θα σας πω περισσότερα, εν πάση περιπτώσει και στην Ευρώπη γίνεται κουβέντα και νομίζω ότι εμείς ανοίγουμε το δρόμο για να τολμήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν το ίδιο με εμάς. Τέτοιου είδους ενέργειες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τον αγροτουρισμό και κυρίως έναν τουρισμό που θεωρείται ποιοτικός τουρισμός και ο οποίος έχει ανακαλύψει την Ελλάδα πολύ πριν εμείς οι ίδιοι ανακαλύψουμε αυτού του είδους τουρισμού, σημείωσε ο οδηγός βουνού και διαχειριστής του καταφύγιου Αστράκα στην Τύμφη, κύριος Γιώργος Ροκάς. Εγώ, επειδή είμαι εδώ με έναν διπλό ρόλο, ας πούμε, σαν οδηγός βουνού και διαχειριστής ενός ορεινού καταφυγίου, θα μιλήσω και από τις δύο μεριές. Σαν οδηγός βουνού, θα ήθελα να πω ότι τέτοιου είδους ενέργειες θα βοηθήσουν πάρα πολύ μελλοντικά τον τουρισμό και κυρίως έναν τουρισμό που θεωρείται ποιοτικός τουρισμός και ο οποίος έχει ανακαλύψει την Ελλάδα πολύ πριν εμείς οι ίδιοι ανακαλύψουμε αυτού του είδους τον τουρισμό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα συνεχίσουν μέσα από αυτές τις αποφάσεις που παίρνετε και τα βουνά που θα μείνουν απάτητα, είναι σίγουρο και εγγυάται μελλοντικά αυτού του είδους τον ποιοτικό τουρισμό ότι θα συνεχίσει και θα έρχεται στα βουνά μας και γιατί όχι και στις παραλίες όπως θέλετε να το επεκτείνετε. Άρα για από πλευράς τουρισμού το βλέπω πάρα πολύ θετικό. Η εμπειρία μου τόσα χρόνια και σαν οδηγός βουνού και σαν διαχειριστής καταφυγίου μου έχει δείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στην Ελλάδα ακριβώς για την παρθένα φύση. Έρχονται από χώρες όπως είναι οι ελπικές χώρες, όπου έχουν τεράστια ανάπτυξη στον τουρισμό. Παρά αυτά όμως, έχουν χάσει αυτό το προνόμιο που έχουμε εμείς, που πηγαίνουμε στο βουνό και το βλέπουμε ακόμα όπως το έβλεπαν οι παππούδες μας. Ακούω πολλές φορές από τους ίδιους αυτούς τους τουρίστες, ότι πιο ηλικιωμένων, πιο μεγάλων ηλικιών, ότι πόσο θα ήθελαν να μην είχαν ανεπτυχθεί τα δικά τους στα βουνά με αυτά τα τεράστια, τα υπέρογκα χιονοδρομικά, με τα άπειρα σίδερα πάνω στα βουνά και τα σειρματόσκηνα και να μπορούσαν να έχουν την πολυτέλεια που εμείς έχουμε ακόμη για αυτά τα βουνά. Σε καρναβαλικό ρυθμό βρίσκεται η Πάτρα με ομάδες καρναβαλιστών να βρίσκονται στους δρόμους της πόλης. Λίγο νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή παράδοσης του καρναβαλικού λαβάρου από την πρόεδρο του καρναβαλικού οργανισμού, κυρία Ήρα Κουρή, τον Δήμαρχο Πατρέων, κύριο Κώστα Πελετίδη. Το λάβαρο έφτασε με πομπή από την πλατεία Γεωργίου, με το άρμα των τελάλιδων να προηγείται. Παράλληλα, ακολούθησε η καθιερωμένη ρήψη σοκολατών από το κεντρικό μπαλκόνι του Δημαρχείου. Παρούσα και η βασίλισσα του πατρινού καρναβαλικού, Μαρία Κυριακοπούλου.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.